Επενδυτές, αγρότες και περισσότερες από 30 startups από κάθε γωνιά του πλανήτη συμμετείχαν στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την Τράπεζα Πειραιώς να είναι παρούσα ως χορηγός του συνεδρίου. Στις εργασίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, παρευρέθηκαν περισσότεροι από 300 νέοι επιχειρηματίες, επενδυτές και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα είναι απαραίτητο να βασιστεί στο εξής σε νέα παραγωγικά πρότυπα. Στα πλαίσια της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς συμπορεύεται με το θεσμό του Future Agro Challenge, ο οποίος αναδεικνύει τις τεράστιες προοπτικές της διεθνούς επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διοργανώνεται το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας. Βλέπουμε θέματα που έχουν να κάνουν γύρω από το μέλλον της τροφής και της διατροφής μας και τι η 4η βιομηχανική επανάσταση και η τεχνολογία έρχεται να αλλάξει σε όλη τη διαδικασία από το χωράφι στο ράφι. Παράλληλα, ο παγκόσμιος διαγωνισμός που αναδεικνύει τις πιο καινοτόμες startup σε όλο τον κόσμο τρέχει και αναδεικνύει φέρνοντας κοντά και από τις 5 υπήρους εθνικούς πρωταθλητές. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου βραβεύτηκαν και οι 3 εμπνευστές 3 κορυφαίων νεανικών επιχειρήσεων πανελλαδικά που διακρίθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τον διεθνή διαγωνισμό Trophy Trophy Challenge που διοργανώθηκε το καλοκαίρι με χορηγό την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους ως υποστηρίχτρια δύναμη στην προσπάθειά τους. Μάλιστα, ένας εξ αυτών, τη Smart Meter Anywhere, αξίζει να σημειωθεί πως ήταν στους 10 φιναλίστ του παγκόσμιου διαγωνισμού. Η Smart Meter Anywhere έχει αναπτύξει έξυπνους μετρητές ενέργειας για τις περιοχές της υπαίθρου των αναπτυσσομένων χωρών. Οι μετρητές έχουν και τη δυνατότητα διαχείρισης ενεργειακών φορτίων σχετικών με τη γεωργία. Κερδίσαμε το Trophy Trophy Challenge και είμαστε στους 10 φιναλίστ του διεθνούς διαγωνισμού. Η Prosper αξιοποιεί τα υποπροϊόντα ψαριών ελληνικής ηθοκαλλιέργειας, παράγοντας πούδρες με υψηλή θρεπτική αξία και μοναδική γεύση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά σε νέα πιάτα και προϊόντα τροφίμων. Είμαστε η Oilway. Η ομάδα μας αποτελείται από 5 τελειόφθες φοιτήτες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κερδίσαμε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Foodtech στο διαγωνισμό Trophy Challenge και η ιδέα μας αφορά την επεξεργασία του ορού τυρογάλακτος προς παραγωγή ενός ελαίου υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Τράπεζα Πειραιώς απέδειξε με αυτόν τον τρόπο εμπράκτος πως συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των νέων, ενισχύοντας με κάθε τρόπο την νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ενδυναμώνοντας παράλληλα το αίσθημα της αισιοδοξίας σε νέους που οραματίζονται τη νέα εποχή στο επιχειρήν.